Αμερικανικών εταιριών κολοσσών στην Κυπριακή ΑΟΣ προκαλεί το ενδιαφέρον της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών, οι οποίες εξέφρασαν την επιθυμία να συμμετέχουν στην τριμερή με το Ισραήλ για θέματα ασφάλειας. Οι διεργασίες, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, είναι προχωρημένες και αναμένονται ανακοινώσεις αρχές Νοεμβρίου για τον τρόπο με τον οποίο θα εμπλακούν και οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες, σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πηγές, έχουν προχωρημένες επαφές με την Κυπριακή Δημοκρατία και σε διμερές επίπεδο. Στο παιχνίδι των πολυμερών συνεργασιών, ως γνωστό, έχει επιδείξει ενδιαφέρον και η Γαλλία, η οποία ενδιαφέρεται για συνεργασία με την τριμερή της Αιγύπτου για θέματα ασφάλειας, ενέργειας και οικονομίας. Εξελίξεις για αυτό το σχήμα, Στέλλα, θα υπάρξουν δεύτερο δεκαμεθήμερο Νοεμβρίου. Μάλιστα, η Γαλλία έχει ζητήσει και φαίνεται να παίρνει ενισχυμένες διευκολύνσεις από την Κυπριακή Δημοκρατία, όχι κατά ανάγκη σε υφιστάμενες υποδομές. Την ίδια ώρα, Μάρη, ετοιμάζονται δύο σημαντικά ταξίδια του Πρόεδρου Αναστασιάδη σε σχέση με τις τριμερείς συνεργασίες. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα βρίσκεται στην Κρήτη στις 10 Οκτωβρίου για την τριμερή με την Αίγυπτο και στις 20 Δεκεμβρίου στο Ισραήλ. Εκεί δεν αποκλείεται να παρευρεθεί και ο Ιταλός Πρωθυπουργός Τζουζέπε Κόντε, ώστε να υπογραφεί η συμφωνία για τον αγωγό ΙΣΜΕΤ. Αυτό φυσικά θα εξαρτηθεί από την τελική επεξεργασία που θα πραγματοποιηθεί στην Κύπρο τον Οκτώβριο. Θα πρέπει να πούμε πως το Υπουργείο Εξωτερικών ετοιμάζει πρόταση για μόνιμη γραμματεία τριμερών συνεργασιών, ώστε να υπάρχει ξεχωριστό τμήμα που θα μελετά και να αξιολογεί την πρόοδο των αποφάσεων. Μάλιστα, Μάρη, να σε ευχαριστήσουμε. Με απειλές για μπλόκο σε όσα ενεργειακά έργα.